παραλάβαμε σήμερα μία μήνυση από το πρώτο αστυνομικό Ηρακλείου κατά του Δημάρχου, εμένα ως πολιτικού προϊσταμένου στην αρμόδια τη Δημαρχία αλλά και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου μας, σχετικά με τις σκοπές των επικίνδυνων δέντρων, τα οποία έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε τις τελευταίες ημέρες σε απόλυτη εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ήταν μια προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής το να υλοποιήσει αυτές τις αποφάσεις, καθώς τόσο η Διεπιστημονική Επιτροπή, η οποία είχε συσταθεί την προηγούμενη δημοτική περίοδο, αλλά και φυσικά η Γεωπόνη του Δήμου Ηρακλείου, της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου, κατόπιν αυτοψιών και όλων των σχετικών βαθμονομήσεων και μετρήσεων που γίνονται όσον αφορά την επικινδυνότητα των δέντρων, είχαν κρίνει ότι πρέπει αυτά τα δέντρα να κοπούν, να απομακρυνθούν για την ασφάλεια των πολιτών. Δεν κάναμε λοιπόν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας από δέντρα τα οποία έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους, παρουσιάζουν ασθένειες, παρουσιάζουν αστάθεια και άλλοι που θα πρέπει να απομακρυνθούν. Απέναντι στους συμπολίτες οι οποίοι εκτιμούν και θεωρούν μέσω αυτών των ενεργειών που κάνουν ότι θα ουσιαστικά εγκαλούν τη Δημοτική Αρχή ως μια διάφορη και θα έλεγα ότι λειτουργούμε τιμωρητικά προς το πράσινο. Προφανώς έχουμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουμε στη δικαιοσύνη, τα οποία αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ένα νούμερο ότι από το 2019 ως και σήμερα που μιλάμε έχουν φυτευτεί πάνω από 2.500 νέα δέντρα σε έναν τεράστιο κατάλογο πολλών χιλιάδων δέντρων στην πόλη, που φυσικά συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα η συνεχής ανάπτυξή του και η αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για μερικές δεκάδες δέντρα τα οποία, ξαναλέω, έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής, έχουν παρουσιάσει ξεκάθαρες πλέον και ορατές ασθένειες αλλά φυσικά και επικινδυνότητες, νομίζω ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος να υπάρξει τέτοια εμπλοκή της υπηρεσίας μας. Τώρα με την νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου ετοιμάζουμε φυσικά το σχετικό υπόνομα, το οποίο θα καταθέσουμε, όπως σας είπα, στις σχετικές υπηρεσίες, την αστυνομία και την εισαγγελία πρωτοδικών. Και πρέπει να πω ότι φυσικά η βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να συνεχίσει την κοπή των δέντρων που έχουν, επαναλαμβάνω, αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια έχουν εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από όλα τα σχετικά όργανα και άρα είναι απολύτως νόμιμες διαδικασίες για να ολοκληρώσουν πραγματικά αυτό το έργο. Τα δέντρα αυτά είναι σε διάφορες περιοχές του Αστικού Ιστού. Είναι στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, στην περιοχή του Μασταβά, στο κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου, μέσα σε διάφορες σχολικές μονάδες. Είναι σε περιοχές, θα έλεγα, που συνολικά αφενός παρουσιάζεται μια συνάθρηση κοινού, ακόμα και παιδιών, όταν πρόκειται σε σχολεία, σχολικές μονάδες, όπως σας είπα, και γι' αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών. Και με την ασφάλεια των πολιτών δεν ρισκάρουμε ως Δημοτική Αρχή. Εξάλλου, πρέπει επίσης να υπενθυμίσω ότι για την κάθε κοπή δέντρου ήδη έχει δρομολογηθεί και έχει προγραμματιστεί νέες φυτεύσεις διπλάσιων και τετραπλάσιων δέντρων σε αριθμό. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνω, κανείς δεν μπορεί να καλέσει τη Δημοτική Αρχή για πλημελή ή, αν θέλετε, για τιμωρητική διάθεση απέναντι στο πράσινο της πόλης. Αντιθέτως, είναι αταλάντευτη η βασική μας προτεραιότητα για τη συνεχή ανάπτυξη και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά του πράσινου της πόλης που τόσο πραγματικά ανάγκη το έχουν. Το φυτικό κεφάλαιο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ως εκ τούτου, οι αυτοψίες, οι μετρήσεις, οι οποίες γίνονται, είναι διαρκείς, καθημερινές, σε πολλά σημεία της πόλης μας. Όταν λοιπόν η αρμόδια υπηρεσία Πρασίνου δει τη διαγνώση μια επικινδυνότητα σε ένα δέντρο, ακολουθεί το όλη νόμιμη διαδικασία. Που ποια είναι αυτή? Ακολουθεί μια απόφαση του συλλογικού οργάνου, μάλιστα του ανώτερου συλλογικού οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, και φυσικά μετά γίνεται και σε υπηρεσιακό επίπεδο όλες οι δέωσες ενέργειες προκειμένου αυτή η κοπή να είναι νόμιμη και ασφαλής. Αυτό το πράγμα λοιπόν, όπως σας είπα, γίνεται αυτό το διάστημα. Αποφάσεις οι οποίες έρχονται από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, που θυμάστε ότι είχαν προκαριστεί από κάποια ασφαλιστικά μέτρα. Κάτι τέτοιο πλέον και με την γνωμοδότηση της νομικής μας υπηρεσίας δεν υπάρχει τέτοιο είδους πρόβλημα. Και γι' αυτό, όπως σας είπα, προχωρήσαμε στην υλοποίηση αυτής της υλοποίησης των αποφάσεων των σχετικών.